Μια αστάθεια και βροχές θα ξεκινήσει η μεγάλη εβδομάδα στην Κρήτη. Πιο βροχερή ημέρα με βάση τις προγνώσεις του μετεωρολόγου Μανώλη Λέκα θα είναι η Τρίτη και αυτή η αστάθεια θα διατηρηθεί τουλάχιστον μέχρι και το βράδυ της Μεγάλης Τετάρτης. Και άλλωστε και στη βδομάδα που ξεκινάει το κυρίαρχο στοιχείο που θα διαμορφώνει τον καιρό ουσιαστικά είναι η ψυχρή μάζα. Επομένως τα όποια φαινόμενα δεν θα έχουν ιδιαίτερη δυναμική. Θα έχουμε έτσι και συννεφιά, θα έχουμε την ψύχρα, ιδιαίτερα αισθητή θα γίνεται τις νυχτερινές ώρες, αλλά την ίδια ώρα φαίνεται ότι κάποιες νεφώσεις, έστω και σε τοπικό επίπεδο, θα δίνουν κάποιες βροχές. Λιγότερες τη Δευτέρα, έτσι λοιπόν ένα σκηνικό του καιρού καλό, αλλά και με νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες και την πιθανότητα για κάποιες τοπικές βροχές ήπιου χαρακτήρα και όπως σας είπα και λίγο έτσι θα είναι τοπικές, δεν είναι γενικευμένες βροχές. Οι άνεμοι γενικά θα είναι από βόρειες διευθύνσεις με την έντασή τους να κυμαίνεται στα 3 με 4 μποφόρ. Η αστάθεια σιγά σιγά θα υποχωρήσει από την Μεγάλη Πέμπτη και την Μεγάλη Παρασκευή, όπου ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος αλλά και με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι άνεμοι δεν αναμένεται να δημιουργήσουν προβλήματα σε αεροπορικές και θαλάσσιες μετακινήσεις. Ναι, αλλάζει προς το καλύτερο και θερμοκρασιακά, αλλά δεν θα κρατήσει για πολύ. Θα είναι δηλαδή καλός ο καιρός όλες τις μέρες και για την ημέρα του Πάσχα, η καλοκαιρία θα διατηρηθεί. Οι θερμοκρασίες θα ανέβουν τη Μεγάλη Πέμπτη και τη Μεγάλη Παρασκευή, παρά τη συννεφιά της Μεγάλης Παρασκευής, θα ανέβουν οι θερμοκρασίες. Παρόλα αυτά, το Σαββατοκύριακο, δηλαδή το Μεγάλο Σάββατο και την Κυριακή του Πάσχα, φαίνεται ότι ναι, μεν θα διατηρήσουμε τις καλές καιρικές συνθήκες, παρόλα αυτά επανέρχεται η ψυχρή αέρια μάζα, προς το παρόν δεν δείχνει κάτι αλλαγή σκηνικό καιρού, δηλαδή καλός ο καιρός, αλλά κρύο τη νύχτα και την ημέρα και πάλι, παρά την όποια καλοκαιρία και ηλιοφάνεια, φαίνεται ότι οι θερμοκρασίες θα είναι μέχρι τους 20, δηλαδή 18, άντε το πολύ 20 βαθμούς Κελσίου. Τα πρώτα στοιχεία για τη Δευτέρα του Πάσχα δείχνουν ήπιο καιρό χωρίς ανέμου, στοιχείο που δεν θα επηρεάσει την πρώτη φάση της επιστροφής των εκδρομέων του Πάσχα που επέλεξαν την Κρήτη για να περάσουν τις μέρες των εορτών.